Εμείς θα μείνουμε στο θέμα των γερμανικών λεοπάρντι. Η Ουκρανία θεωρεί ζωτική σημασία στην αποστολή τους. Έχουμε δηλώσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Αδαμαντία η Ουκρανία, Λίνα, αναμένει μια δυναμική ρωσική επίθεση την άνοιξη. Γι' αυτό και χρειάζεται άμεσα τα Λέοπαρντ. Σε συνέντευξη του, λοιπόν, ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD δήλωσε ότι η Ρωσία έχει πάρα πολλά τεθωρακισμένα. Τα 10 ή τα 50 που θα λάβει η Ουκρανία δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Ωστόσο, αναπτερώνουν το ηθικό των στρατιωτών που βρίσκονται στο πεδίο τη μάχη. Ο ίδιο ήταν επικριτικό στη στάση τη Γερμανία και στην άρνησή τη να αποστείλει Ρέοπαρντ στην Ουκρανία, αναφέροντα ότι οι Ουκρανοί αμήνονται και υπερασπίζονται το έδαφο του και το λαό του. Και να σημειώσουμε εδώ ότι τα Λέοπαρντ είναι βαρέου τύπου τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία έχουν ακρίβεια, ενώ μπορούν να κινούνται με ταχύτητα σε κάθε είδου έδαφο και ασφάλεια. Πυρό μπορούν να προστατεύουν και το προσωπικό του, το πλήρωμά του από τα πυρά. Είναι δηλαδή ικανά να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά τεθωρακισμένα. Εννοώ, κλείνοντα να πούμε ότι είχαμε και μία τελευταία δήλωση και από τον Πολωνό Πρωθυπουργό, ο οποίο είπε ότι ακόμη και αν η Γερμανία δεν εγκρίνει το αίτημα τη Πολωνία για να στείλει Λέοπαρντ στην Ουκρανία, οι ίδιοι θα βρουν τρόπο και θα καταφέρουν να κάνουν την παράδοση σχηματίζοντα ένα συνασπισμό κρατών.